Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ηχηρά μηνύματα η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μεσσηνίος πολιτικός καταχειροκροτούμενος σε μια ομιλία που έκανε αίσθηση αναφέρθηκε στο κρίσιμο ζήτημα του μεταναστευτικού, το οποίο και χαρακτήρισε ως λαθρομεταναστευτικό. Ήταν κατηγορηματικός σε σχέση με την συμφωνία των Πρεσπών, ενώ έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και σε ό,τι αφορά την προκλητικότητα της Τουρκίας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαχειρίζεται. Ο Αντώνης Σαμαράς όμως μίλησε και για την συζήτηση περί συνένεσης, απαντώντας όχι σε συνένεση με όσους κατασκευάζουν σκευωρίες. Πάμε να δούμε εμείς ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας του πρώην Πρωθυπουργού. Τον πρώην Πρωθυπουργό, κύριο Αντώνη Σαμαρά. Μέσα σε χειροκροτήματα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έστειλε από τον συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ηχηρά μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Τα εθνικά ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Αντώνη Σαμαρά. Ελληνοτουρκικά, συμφωνία των Πρεσπών, προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά και θέματα που αφορούν την ευρεία συνένεση με τον Μεσσήνιο πολιτικό να δίνει το δικό του στίγμα. Ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός και έγινε. Σας είχα πει ακόμα ότι δεν αρκεί να κερδίσουμε τις εκλογές. Πρέπει να τις κερδίσουμε καθαρά, ώστε μετά να κυβερνήσουμε με τα χέρια λυμένα. Και αυτό έγινε, κερδίσαμε με αυτοδυναμία. Αυτά όλα δεν συνέβησαν επειδή τα προβλέψαμε σωστά. Συνέβησαν επειδή όλοι μαζί τα παλέψαμε ενωμένοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας άφησε καμένη γη, αλλά ναρκοθετημένη γη, σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος στην συνέχεια έκανε λόγο για το λαθρομεταναστευτικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας άφησε πίσω καμένη γη. Μας άφησε ναρκοθετημένη γη. Κυριαρχεί μια γενική δυσαρέσκεια. Πρόκειται για το λαθρομεταναστευτικό. Εγώ, συμμαχητές και συμμαχήτριες, έτσι το λέω, γιατί αυτό είναι. Και αν ξεκινάμε διστάζοντας να πούμε την αλήθεια, δεν θα πείσουμε τον κόσμο που ξέρει την αλήθεια. Έκανε άριστα η κυβέρνηση, που διευκρίνησε αρχή-αρχή, ότι από το σύνολο όσων βρίσκονται παγιδευμένοι στα hot spot σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι πια πρόσφυγες. Είναι μετανάστες που μπήκαν παράνομα, άρα είναι παράνομοι μετανάστες, λάθρομετανάστες που πρέπει να τους ξεχωρίζουμε από όσους μπαίνουν νόμιμα. Τότε δεν είχαμε αφήσει διάφορες ανεξέλεγκτες ΜΚΟ να κάνουν κουμάντο. Από την ώρα όμως που ο Τσίπρας άνοιξε τα σύνορα και ανέλαβαν οι ΜΚΟ ως κράτος εν κράτη, δημιουργήθηκαν και τα εσχρά κολαστήρια της Μόριας. Κλειστά κέντρα χρειαζόμαστε λοιπόν. Διαχωρισμό των παράνομων και όσων παρανομούν από τα γυναικόπαιδα. Και πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις για χορήγηση ασύλου και επαναπατρισμού. Σκληρή γλώσσα από τον Αντώνη Σαμαρά και για την προκλητικότητα της Τουρκίας. Η Τουρκία απέκτησε επί ΣΥΡΙΖΑ ένα όπλο πίεσης και εκβιασμού της Ελλάδος, που προηγουμένως δεν είχε. Όσο εμείς ελέγχαμε τι περνάει από τα σύνορά μας, τη Στρόφιγγα την κρατούσαμε εμείς κλειστή. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε στις αρχές του 2015 τη Στρόφιγγα, την κρατάει πια τη Στρόφιγγα η Τουρκία και την ανοίγει όποτε θέλει, όσο θέλει, πιέζοντας την Ευρώπη και κυρίως εκβιάζοντας την Ελλάδα. Η χώρα μας υφίσταται πλέον ένα άτυπο λαθροεπικισμό. Δεν είναι εφεδρότητες οι κινήσεις της Τουρκίας στην περιοχή. Είναι ευθεία απειλή. Στη Θράκη κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Ταυτόχρονα στέλνουν μιλιούνια λαθρομεταναστών και από τον Εύρο. Σε ολόκληρο το Αιγαίο καταθέτουν χάρτες στον ΟΗΕ που αμφισβητούν ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Φτάσανε να συνάπτουν συμφωνίες για την ΑΟΣ της Κρήτης με μια σκιώδη κυβέρνηση της Λιβύης που η ίδια ελέγχει ελάχιστο μέρος της χώρας της. Προσέξτε, δεν μιλάνε πια για νοτίος του Καστελορίζου. Μιλάνε για ανατολικά και νοτίος της Κρήτης.
Γι' αυτό μόνο τις τελευταίες μέρες και συνεχίζουν βέβαια τις ασφυκτικές πιέσεις σε ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Προσοχή! Χρειάζεται νέα πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Από την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά δεν έλειψε και το ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών. Όταν δίνεις μια μάχη, σημασία δεν έχει αν δίπλα σου πολλοί έχουν κουραστεί. Σημασία έχει αν εσύ συνεχίζεις να νοιάζεσαι για μια μάχη που το ξέρεις ότι έχει την πολύ μεγάλη αξία της. Το πολιτικό ερώτημα είναι πώς θα αποδεσμευτούμε χωρίς να πληρώσουμε κόστος. Και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Γιατί πρόκειται για συμφωνία που δεν περπατάει ούτε μέσα ούτε έξω, ούτε στα Βαλκάνια ούτε στην Ευρώπη. Κατανοώ αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι δεν μπορούμε να αποδεσμευτούμε από τη συμφωνία αυτή από τη μία μέρα στην άλλη με το «έτσι θέλω». Όμως δεν μπορούμε και να ωρεοποιούμε μια συμφωνία που εμείς οι ίδιοι την έχουμε καταγγείλει ως επιζήμια και απαράδεκτη. Κατηγορηματικό όχι στην συνένεση με τους υποστηρικτές του Μπάχαλου αλλά και των Σκευωρών. Αλλά συνένεση για να χτυπήσουμε τις τρευλώσεις και ό,τι μας κρατάει πίσω. Όχι συνένεση με τους υποστηρικτές του Μπάχαλου. Όχι συνένεση με όσους στηρίζουν τα τάγματα εφόδου είτε της Χρυσής Αυγής είτε της ακροαριστεράς τρομοκρατίας. Όχι συνένεση με όσους ανοίγουν τα σύνορα σε λαθρομετανάστες. Όχι συνένεση με όσους κατασκεύασαν σκευωρίες που σήμερα αυτές οι σκευωρίες σαν βόμβες γυρνάνε πίσω πάνω στα κεφάλια τους. Όχι συνένεση με όσους εχθρεύονται την ανταγωνιστικότητα και υπονομεύουν κάθε φιλελεύθερη μεταρρύθμιση. Όχι συνένεση με όσους υπερφορολογούν τα πάντα και αναδιανέμουν τη φτώχεια. Όσο λαϊκισμός είναι τα απίστευτα ψέματα του Τσίπρα, άλλο τόσο λαϊκιστές θα είχαμε γίνει κι εμείς αν ξαφνικά δίναμε συγχωροχάρτη και δεχόμασταν συνένεση με τέτοιες ακρότητες. Για να συσπυρώσεις το λαό πρέπει πριν να συγκρουστείς με ό,τι τον έχει φέρει σε αδιέξοδα. Για να ενώσεις το λαό στο όραμα του καινούριου πρέπει πριν να του δείξεις ότι μπορείς να συγκρουστείς με το παλιό. Και όταν έχεις τόσο δίκιο, το πείσμα είναι υγεία, όπως λέει και ο Οδυσσέας Ελίτης. Δεν απολογούμαστε σε κανέναν το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αναφέρθηκε στα φιλελεύθερα ιδανικά, ο οποίος και ολοκλήρωσε την ομιλία του καταχειροκροτούμενος. Αυτές είναι οι ιδέες μου. Με αυτές πολιτεύομαι πάντα. Δεν τις διαπραγματεύτηκα ποτέ για οποιοδήποτε αξίωμα. Ποτέ ούτε εντός, ούτε και εκτός Ελλάδος. Στα εύκολα και κυρίως στα δύσκολα. Γιατί πάντα σας μίλησα με ανοιχτά χαρτιά. Αυτός είμαι, με ξέρουν και φίλοι και αντίπαλοι. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν με τις απόψεις μου. Αλλά ποτέ δεν κρύφτηκα. Δεν κρύφτηκα, δεν κρυβόμαστε. Δεν απολογούμαστε σε κανέναν. Είμαστε φιλελεύθεροι και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε πατριώτες και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είμαστε ενωμένοι, είμαστε όρθιοι και είμαστε μάχημοι και θα νικήσουμε ως το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην καθημερινότητα τώρα στράγγιξαν οικονομικά οι Έλληνες. Οι πρώτες ανάγκες παραμένουν αυξημένες, με τους πολίτες να τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζουν και τα στοιχεία για το που πάνε τα χρήματα των νοικοκυριών. Σε λογαριασμούς και φόρους πηγαίνει το 44% του μηνιαίου εισοδήματος των νοικοκυριών, σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε παντελώς άφραγγοι. Ότι αυτή δεν είναι ζωή. Ότι έχουμε έρθει σε απελπισία, αυτό. Δουλειές δεν υπάρχουν, τα παιδιά μας δεν μπορούν να φτιάξουν τη ζωή τους. Δηλαδή, τι άλλο να ελπίζουμε, την ολική καταστροφή μας. Αυτό. Δηλαδή, ούτε στα βασικά, ούτε στους λογαριασμούς μας πλέον. Α, καλή μου, εδώ χρωστάω να πούμε ακόμα και το νερό που πίνω. Τι μου λες τώρα. Καλά, δεν είστε οι μόνοι, μην νομίζετε. Το ξέρω. Δεν πιστεύω σε τίποτα.
Βέβαια, προσπαθώ να ελπίζω, να μην χάνω την ελπίδα μου, αλλά φοβάμαι ότι θα έρθουν χειρότερα πράγματα και ακόμα. Αυτό που μας έχει ρημάξει το ΕΦΚΑ, όλο έχω μαγαζί. Όλα τα έχω, το πώς, γιατί μου το βάλανε. Γιατί, για να μου παίρνει η τράπεζα και να μου κρατάει, γιατί μου βάλανε την κάρτα. Με ρωτάνε εμένα αν μπορώ να πληρώνω τη Vodafone. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Αυτό το με έχνε ρωτήσει εμένα για να μπορέσω να κρατήσω το μαγαζί μου και να πληρώσω η νίκη. Μία εποχή πάρα πολύ δύσκολη. Που έχω δύο παιδιά και τέσσερα εγγόνια. Και σπούδαξα την κόρη μου και είναι η δουλειά. Με τα πτυχία της, με τα αγγλικά της, με τα ομόνια. Και κάθεται στο σπίτι με τρία παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, το 25% πάει σε μηνιαίους λογαριασμούς, το 19% σε πληρώμη φόρων και άλλο ένα 25% για αγορές προϊόντων. Συνολικά 3 στα 4 νοικοκυριά ξοδεύουν άνω του 80% του μηνιαίου εισοδήματός τους, ενώ ένα 10% των νοικοκυριών εμφανίζεται να πληρώνει περισσότερα από όσα μπαίνουν στο οικογενειακό ταμείο κάθε μήνα. Πρωτίστως εφορία, έμφυα. Αυτά μας έχουν, ειδικά τους συντάξεις. Λογαριασμοί της ΔΕΗ. Άστα, πολλά, πολλά. Σε λογαριασμούς και φόρες. Η κατάσταση, επειδή εγώ είμαι του 51 γεννηθής, έχει γίνει αφόρητα από τότε που ήρθε το ευρώ στην Ελλάδα. Οι νέοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Και το, όχι τίποτα άλλο, αλλά η ισοτιμία ήταν να γίνει τότε, θυμάμαι εγώ το 2001 στο τέλος, επειδή ήταν η βενζίνη 180-220, να πάει 220 το 1 ευρώ και έφτασε 340. Βεβαίως και φεύγουν. Όταν μας δίνουν μια τη σύνταξη, μετά μας την παίρνουν από 100 μεριές, τα λεφτά όλα εκεί πάνε. Και δεν πάνε στην αγορά. Όταν μας κόψαν τα δώρα, από τα δώρα παγίναν στην αγορά. Τώρα δεν πάνε. Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη εργαστηρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου των Αθηνών, το 59% του κοινού ενημερώνεται συστηματικά από το διαδίκτυο πριν κάνει αγορές, ενώ το 47% πρώτα ψάχνει στο διαδίκτυο για να κάνει τις αγορές από το παραδοσιακό κατάστημα της γειτονιάς του. Ο προβληματισμός στους αγρότες έντονος για τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα. Η τιμή του ελαιολάδου παρά την υψηλή ποιότητα δεν ικανοποιεί, με τους παραγωγούς να ζητούν λήψη μέτρων. Μπορεί η φετινή ελαιοοικονομική περίοδος να πηγαίνει καλά σε επίπεδο παραγωγής, ωστόσο εκείνο που προκαλεί προβληματισμό είναι η τιμή του ελαιολάδου. Έχουμε πολύ καλή ποιότητα φέτος. Πέρυσι είχαμε τη δικαιολογία ότι δεν έχουμε καλή ποιότητα, το λάδι μας το πήρανε τσάμπα. Φέτος που έχουμε καλή ποιότητα δεν έχουμε καλή τιμή. Και η τιμή δεν είναι καλή γιατί τα τελευταία χρόνια μέσα σε ένα μεγάλο αίτημα που έχουμε πάντα, όχι από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, όλες οι ομοσπονδίες και όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι, είναι ότι δεν έχουμε κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα μας. Δεν είναι μόνο το λάδι που υποφέρει ο αγροτικός πληθυσμός από τις τιμές, είναι όλα τα προϊόντα σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχουμε εναλλαγές κυβερνήσεων, έχουμε υποσχέσεις, έχουμε επισκέψεις υπουργών σε όλες τις περιοχές. Για το σοβαρό αυτό πρόβλημα δεν ακούσαμε να μιλήσει κάποιος. Και είναι ένα πρόβλημα που θα μας φέρει πολύ πίσω. Είναι μια συνέχεια της περσινής χρονιάς που χάθηκε λόγω ποιότητας. Ήδη πάντως σύλλογοι σε όλη την χώρα που εκφράζουν τον προβληματισμό τους και την αγωνία τους για τα όσα εξελίσσονται, συντονίζουν την δράση τους προκειμένου να διεκδικήσουν την διασφάλιση καλύτερων τιμών. 15 του μήνα του Δεκέμβρη θα γίνει μια πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, στη Λάρισα, για να δούμε, γιατί σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αναβρασμός για τις τιμές. Όλα τα προϊόντα είναι σε εξευτελιστική τιμή και θα δούμε και τι θα κάνουμε με κινητοποιήσεις. Αν ρίξουμε μια ματιά στον προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά της κυβέρνησης, δεν προβλέπεται τίποτα για τους αγρότες, ούτε για τις κατώτερες εγγυημένες τιμές που έχουμε πει εμείς βάσει, ας πούμε, της αξίας της αγοράς που λένε τώρα για τα προϊόντα μας και για αυτά που αγοράζουμε εμείς, που ζητάμε φτηνά εφόδια ή ζητάμε φτηνό πετρέλαιο, δεν προβλέπεται από τον προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής η στέγαση των υπηρεσιών, ήδη βρίσκει σημείο αναφοράς, με τον Παναγιώτη Νίκα να βλέπει άμεσα τις διεκδικήσεις του να ικανοποιούνται και σύντομα να μπαίνει μπροστά το μεγάλο αυτό project που αφορά το σύνολο των περιφερειακών ενωτήτων. Η υπόθεση στέγασης των υπηρεσιών και αναδιοργάνωση της διοικητικής δομής στην περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πρώτη στην ατζέντα. Πληρώνουμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου γύρω στο 1.800.000 ευρώ. Στεγαζόμαστε σε ακατάλληλα κτίρια. Ακόμα και το κεντρικό κτίριο, αυτό εδώ, δεν έχει προσβασιμότητα. Από λόγια για τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουμε χορτάσει και από διακηρύξεις.
Μετά και την απαραίτητη συνεννόηση που έχει υπάρξει με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, πλέον πέφτουν και οι υπογραφές για να περάσουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου τα στρατόπεδα της Τρίπολης και του Ναυπλίου και να μετατραπούν σε σύγχρονα διοικητικά κέντρα. Σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία, εδώ θα γίνει η ανακατασκευή του διοικητηρίου μέσω της μελέτης της ΤΕΜΕΣ. Ξεκινάει η συζήτηση επί της προμελέτης για την ανακατασκευή του διοικητηρίου Καλαμάτας, η οποία είναι η προμελέτη και η μελέτη δωρεάν από την ΤΕΜΕΣ. Είναι ένα έργο το οποίο θα στοιχίσει αρκετά για ένα κτίριο της δεκαετίας του 70, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα, λειτουργικά, αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την υγεία, αφού δομικά του στοιχεία είναι από αμίαντο. Και πρέπει γρήγορα να τελειώνουμε με αυτό. Όσον αφορά στην Τρίπολη, όπου οι περιφερειακές υπηρεσίες είναι διασκορπισμένες σε 11 κτίρια, ακατάλληλα εν πωλής, θα υπάρξει στέγαση όλων των υπηρεσιών στο στρατόπεδο Κολοκοτρώνης, το οποίο παραχωρήθηκε από την κυβέρνηση, δεν έχει ολοκληρωθεί η ουσιαστική, η τυπική διαδικασία. Σήμερα η μηχανική μας είναι στο Ναύπλιο, παραχωρήθηκε λοιπόν της Τρίπολης, γύρω στα 6.000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένων χώρων, θα γίνει γρήγορα η μελέτη, η ανακατασκευή και η μετακίνηση των υπηρεσιών από 11 κτίρια σε ένα. Από μη προσβάσιμα κτίρια, τα περισσότερα, για άτομα με ειδικές ανάγκες, σε κτίρια πλήρως προσβάσιμα. Ναύπλιο, τα ίδια. Στρατόπεδο στο κέντρο της πόλης, με ωραιότατα κτίρια, θα χρησιμοποιηθεί από τις υπηρεσίες μας, θα συγκεντρωθούν και εκεί όλες οι υπηρεσίες. Με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ίδιων των παιδιών και των νέων, των γονέων αλλά και των επαγγελματιών για τα θέματα των εφήβων αλλά και την σχέση τους με την οικογένεια, το σχολείο και το διαδίκτυο, πραγματοποιήθηκε το πρωί ημερίδα στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Στην όλη διοργάνωση είχε η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Εφηβεία, όλα αλλιώς, ήταν το αντικείμενο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων στο Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Σκοπός της ενημερωτικής ημερίδας, η ευαισθητοποίηση των ίδιων των παιδιών και των νέων, των γονέων και των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα θέματα των εφήβων και την σχέση τους με την οικογένεια, το σχολείο και το διαδίκτυο. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στην Καλαμάτα να μιλήσουμε για την εφηβεία, για όλα αυτά που έχουν να δώσουν οι εφηβοί, όλα αυτά που είχουν μέσα τους, που πολλές φορές είναι ξεχασμένα μέσα σε ένα σύστημα εκπαίδευσης με λάθος προτεραιότητες, να ακούσουμε τη δύναμη των παιδιών, να δώσουμε λόγο στα παιδιά, να μιλήσουμε και εμείς οι μεγάλοι για τις ευθύνες μας, για το πώς νέοι, έφηβοι, παιδιά μπορεί να έχουν μια θέση στην κοινωνία. Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τη δύναμη της εφηβείας σε μια δημιουργική κατάσταση, σε καιρούς δύσκολους που δυστυχώς το μέλλον τους είναι εξαιρετικά αβέβαιο. Η σημερινή ημερίδα είναι ιδιαίτερη. Γιατί ενώ μιλάει για τον έφηβο και ο στόχος είναι πώς θα τον ενδυναμώσουμε και πώς θα γίνει πρόληψη σε θέματα κακοποίησης και παραβατικότητας, στην ουσία δίνει το λόγο στους εφήβους και αυτοί στο δεύτερο μέρος θα φέρουν το μήνυμά τους για να έχουν έναν αντίλογο, για να μην μιλάμε στα παιδιά χωρίς τα παιδιά. Στο πρώτο μέρος έχουμε τους δύο υπέροχους ομιλητές που όλοι έχετε διαβάσει, τον Γιώργο τον Μόσχο και τον Γιώργο τον Κορμά, που θα μας ευαισθητοποιήσουν, θα μας δώσουν πληροφορίες, θα ξεκινήσουν το διάλογο, ενώ στο δεύτερο μέρος θα ανέβουν τα παιδιά στη σκηνή και θα φέρουν το μήνυμά τους και το έχουν ετοιμάσει προσεκτικά εδώ και ένα μήνα, με πολύ κέφι, και έχουν σκοπό να το μοιραστούν μαζί μας. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε καλοί δέκτες των παιδιών και θα βγάλουμε τα συμπεράσματα και τα συναισθήματα και που μας ταιριάζει να βγάλουμε. Η σημερινή εκδήλωση της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων είναι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο να αναδείξουμε τα προβλήματα της εφηβείας αλλά και να προτείνουμε λύσεις έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να πορευτούν στο μέλλον με εφόδια αλλά και να προστατευτούν από διάφορους κινδύνους, κυρίως από τους κινδύνους του διαδικτύου. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε με την προστασία των παιδιών είναι το ελάχιστο χρέος που έχουμε απέναντι στη νέα γενιά ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό ώστε τα παιδιά να πάρουν εφόδια για την ηλικίωσή τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους κινδύνους που έχουν να κάνουν το διαδίκτυο όπως το sexting, το grooming αλλά και την εξάρτηση από το διαδίκτυο αλλά και θα εμβαθύνουμε λίγο για τους λόγους που τα παιδιά εγκλωβίζουν στο διαδίκτυο και τι ανάγκες το διαδίκτυο εξυπηρετεί
στην ζωή τους. Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση στα Αρφαρά, τραγούδι και χορός, με το κλίμα να είναι εορταστικό, και τον Δήμο Καλαμάτας σε συνεργασία με την εκεί κοινότητα να φωταγωγούν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Οι εορταστικές εκδηλώσεις συνεχίζονται στον Δήμο Καλαμάτας. Στο πλαίσιο αυτό φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, με πλήθος κόσμου να συμμετέχει στην όλη γιορτή. Τα Αρφαρά στολίστηκαν που γιορτάζουν την αναβάθμισή τους με νέες ελπίδες και νέα διάθεση να υποδεχτούν τον καινούριο χρόνο. Όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά πρέπει να υπάρχει πάνω απ' όλα συνεργασία, καλή διάθεση και αισιοδοξία, να βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες μας μαζί και να ξεπερνάμε τα όποια προβλήματα και να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Η ανταπόκριση και η συμμετοχή σας είναι και φέτος μεγάλη και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά. Κάθε χρόνο και πιο δυνατή, πιο αισιόδοξη και πάντα καλύτερη. Πραγματικά αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Βάλαμε τον πύχη πολύ ψηλά. Πρέπει την Παρασκευή να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά εμείς στην Καλαμάτα, γιατί νομίζω έχετε κερδίσει εντυπώσεις αυτή τη στιγμή. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια όμως στην τοπική κοινότητα, στον πρόεδρο και στα μέλη της τοπικής κοινότητας, στους πολιτιστικούς συλλόγους, γιατί τελικά όπου υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι, η εκδήλωση έχει πάντα επιτυχία. Γι' αυτό είναι δεδομένο, γιατί έχουν όρεξη, έχουν διάθεση και θα πρέπει και εμείς να συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους, γιατί μόνο τότε έχουμε θετικά αποτελέσματα. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε υγεία προσωπική και οικογενειακή. Το 2020 να είναι μια χρονιά για τη χώρα μας που γίνει μια καινούρια σελίδα. Για τη χώρα μας να αφήσουμε πίσω τα 10 χρόνια δυσκολίας που είχαμε, γκρίνιας, όλα αυτά τα δύσκολα, και να κοιτάξουμε το μέλλον ενωμένοι και αισιόδοξοι. Η σημερινή εκδήλωση που διοργανώνεται εδώ στα Αρφαρά είναι μια εκδήλωση χριστουγεννιάτικη για τα παιδιά, για όλο τον κόσμο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή και με συνεργασία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αρφαρών, που τυχάνει να είμαι και πρόεδρος εκεί, και με τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής και συγκεκριμένα με την κυρία Μαρία Τιμπαρούνη, που είναι πρόεδρος φιλαρμονικής του Δήμου Καλαμάτας, σκεφτήκαμε φέτος να διοργανώσουμε αυτή την όμορφη εκδήλωση, μια εκδήλωση για τα παιδιά μας, να τους δώσουμε αυτή τη χαρά αυτές τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων. Φέτος η εκδήλωση έχει πάρα πολλές παραδόσεις, έχουμε φτιάξει κουραμπιέδες με λομακάρονα και λαλάγια μανιάτικα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο σήμερα που βρέθηκε εδώ, αυτόν τον πολύ τον κόσμο, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Μια ξεχωριστή και άκρος χορευτική χθεσινή ημέρα, με χίλιους και πλέον χορευτές να συμμετέχουν με επιτυχία στο δεύτερο Καλαμάτα Dance Cup. Ξεχωριστό θέαμα προσέφερε το δεύτερο Καλαμάτα Dance Cup, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 1000 αθλητές χορού από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στην ελόγω διοργάνωση, η οποία και εστέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Για άλλη μια φορά ξεπέρασε τις προσδοκίες μας το δεύτερο Καλαμάτα Dance Cup, ο δεύτερος διεθνής διαγωνισμός χορού, που προσέλκυσε κοντά 1000, δεν ξέρω πόσους, γιατί δεν μπορώ να τους μετρήσω, συμμετέχοντες, θεατές και επισκέπτες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό, όλους όσους μας υποστήριξαν, το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ που ήταν κοντά μας σε αυτή τη μεγάλη μας προσπάθεια, το Δήμο Καλαμάτας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία, με κοντά μας όλους εσάς, γιατί όλο αυτό που κάνουμε με αυτή η μικρή ομάδα το κάνουμε με πολύ αγάπη και με πολύ θέρμη, και
θέλουμε να γίνει πραγματικά ένας μεγάλος θεσμός, γιατί η Καλαμάτα είναι η πόλη του χορού και της αξίζει να έχει τέτοια μουσικοχορευτικά δρόμενα που συνδυάζουν τέχνη, πολιτισμό και αθλητισμό. Το ασφαλιστικό και οι κοινωνικές προεκτάσεις με φωτό και τις προωθούμενες αλλαγές αποτέλεσαν το θέμα ομιλίας σε πολιτική εκδήλωση που οργάνωσε το ΚΚΕ στην Καλαμάτα. Συναισθίαση και πολιτική ομιλία από το ΚΚΕ στην πόλη της Καλαμάτας με ομιλητή τον Νίκο Κουτουμάνο. Καθαρά και με αποφασιστικότητα πρωταγωνιστεί σε όλους τους αγώνες που αναπτύσσονται σε πολλά μέτωπα και συγκρούεται με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το ΚΚΕ, θα θυμάστε, είπε στο λαό πως η ανάδειξη της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση γίνεται στο πλαίσιο της εναλλαγής με τον ΣΥΡΙΖΑ, δύο κομμάτων του κεφαλαίου, και κάλεσε το λαό να μην έχει προσδοκίες από καμία κυβέρνηση που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των υπεριαλιστικών ενώσεων. Τι να κάνει όμως, να εμπιστευτεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να οργανώσει την πάλη του για τα δικά του συμφέροντα, για τις δικές του ανάγκες. Αυτές οι θέσεις, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι οι θέσεις που τελικά επιβεβαιώνονται. Η Νέα Δημοκρατία, όπως κάθε αστική κυβέρνηση, αξιοποιεί όλο το προστάσιο που έχει στα χέρια της. Η παραδοσιακά καμένη γη που παρέλαβε και αυτή, είναι τελικά καμένη γη μόνο για τα λαϊκά στρώματα. Αξιοποιεί τα μνημόνια, τα δικά της και του ΣΥΡΙΖΑ η νέα κυβέρνηση, τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τη συνένεση που δίνει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ σε βασικές επιλογές που υπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Συμμόρφωση στον αντικαπνιστικό νόμο δείχνουν οι έλεγχοι σε καταστήματα τις τελευταίες ημέρες. Οι δίχως εξαιρέσεις εφαρμογή του νόμου και η αυστηροποίηση σε πρόστιμα και άλλες κυρώσεις δείχνει μέχρι στιγμής να αποδίδει καρπούς. Σημαντική είναι η βελτίωση που καταγράφεται σε όλα τα επίπεδα με βάση την εφαρμογή του νέου αντικαπνιστικού νόμου. Έχει ξεκινήσει ο νέος αντικαπνιστικός νόμος, που είναι συμπλήρωμα δηλαδή του υπάρχοντος. Από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος πια έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να σταματήσει να καπνίζει σε κλειστούς χώρους, σε χώρους που υπάρχουν παιδιά, στα αυτοκίνητα. Έχουμε δει σημαντική βελτίωση μέχρι τώρα. Ελπίζω όμως να συνεχίσουν αυτή την κατάσταση και να μην βρίσκουμε καπνιστές σε κλειστούς χώρους καταστημάτων και άλλους χώρους όπως σχολεία, βρεφονιπιακούς σταθμούς, παιδικές χαρές. Υπενθυμίζεται ότι για τους παραβάτες τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερως τσουχτερά. Θα ήθελα να επισημάνω ότι τα πρόστιμα πλέον είναι πάρα πολύ αυστηρά, πιο αυστηρά από ό,τι προέβλεπε ο αρχικός νόμος. Και η μεγάλη διαφορά είναι σε χώρους που υπάρχουν παιδιά. Εκεί έχει φτάσει 200 ευρώ το πρόστιμο για τον καπνιστή. Σε χώρους όπως είναι παιδικές χαρές, βρεφονιπιακούς σταθμούς, νοσοκομεία και χώρους σχολείων κλπ. Σημειώνεται ότι το διάστημα αυτό οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί. Έχουμε ξεκινήσει τους ελέγχους εν ώψη της χειμερινής σεζόν, γιατί δεν είχαμε σταματήσει ποτέ τους ελέγχους. Απλά πια θα είμαστε πιο αυστηροί, γιατί οι συστάσεις έχουν τελειώσει, δεν προβλέπονται συστάσεις, δεν μπορεί να μην ξέρει κανένας τι προβλέπεται για τον αντικαπνιστικό νόμο. Άρα θα υποβάλλονται κυρώσεις πλέον. Όσον αφορά τις καταγγελίες, αυτές ήταν περισσότερες το προηγούμενο διάστημα. Καταγγελίες προς το παρόν δεν έχουμε πολλές. Το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή πριν το καλοκαίρι, είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες για κάπνισμα σε κλειστούς χώρους, σε καφετέρειες κλπ. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έρχεται από τον χώρο της υγείας, καθώς προβληματισμό προκαλεί η επάνωδος ασθενειών, οι οποίες έχουν σχεδόν εκρηζωθεί στο επίκεντρο και ο ρόλος του αντιεμβολιαστικού κινήματος.
Το τραγικό περιστατικό με τον απρόσμενο θάνατο ενός 8χρονου παιδιού, ακόμη και αν τελικά δεν επιβεβαιώνεται ότι οφείλεται στον ανεπαρκή εμβολιασμό του απέναντι στην εξαφανισμένη από χρόνια διφθερίτιδα, συγκλώνησε το Πανελλήνιο και γίνεται αφορμή να ανοίξει και πάλι συζήτηση για το κατά πόσο εμβολιάζονται τα παιδιά, αλλά και την επιρροή του αντιεμβολιαστικού κινήματος στη χώρα μας. Πρέπει να μπει στη συνείδηση ότι ο εμβολιασμός, η πρόληψη, σώζει ζωές. Είναι σίγουρο αυτό και με αφορμή βέβαια το παιδάκι που πέθανε, που εντάξει είχε πολλαπλά προβλήματα, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ένας άνθρωπος που, ένα παιδάκι που έφυγε, μπορεί να πέθανε από κάτι άλλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει, εφόσον είχε εμβολιαστεί, προφανώς ήταν πεσμένη άμυνα του οργανισμού, ότι μπορεί να είχε πλημελή εμβολιασμό, ότι και αυτό είναι λάθος. Δεν είναι μόνο το ότι δεν εμβολιάζεις και όταν εμβολιάζει πλημελός. Δεν μπορεί να άρχισε να κάνει εμβόλιο μία φορά το χρόνο. Σε ένα βρέφος, θα πρέπει να γίνουν τα εμβόλια όπως πρέπει. Γιατί όσο απομακρύνεσαι από το πρόγραμμα εμβολιασμού, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχεις να μην κάνεις αντισώματα. Η ανακάλυψη των εμβολίων απομάκρυνε τους κινδύνους από τις λεγόμενες παιδικές ασθένειες, όπως η λαρά, η παροτίτιδα, ο κοκκίτης, αλλά και μια σειρά από άλλες λοιμώδεις νόσους, όπως η πολιομιελίτιδα, η διφθερίτιδα, ο τύφος. Κατά κύριο λόγο, ναι. Εμβολιάζονται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αρκετά μεγάλο ποσοστό. Βεβαίως και υπάρχει αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο δεν ξέρω από πού έχει ξεκινήσει και τι πού αποσκοπεί. Πιστεύω ότι δεν είναι θέμα κουλτούρας, πιστεύω ότι είναι κάτι πιο βαθύ, είναι σίγουρα οικονομικό, είναι σίγουρα κοινωνικό, το οποίο δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε φυσικά, αλλά τουλάχιστον στη δικιά μας την περιοχή δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό γονέων που δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Βεβαίως θα έπρεπε η πολιτεία να έχει φροντίσει να υπάρχουν κυρώσεις. Εφόσον δεν καταλαβαίνει κάποιος με άλλο τρόπο, καταλαβαίνει μόνο με λεφτά. Ή θα υπάρχουν πρόστιμα ή να κόβονται τα επιδόματα. Η απουσία εμβολιασμού φαίνεται πως έχει κάνει ασθένειες ξεχασμένες να επανέρχονται. Με πρωτοχαρακτηριστικό παράδειγμα την περσινή και προπέρσινη επιδημία ηλαράς. Σύμφωνα μάλιστα με τα επίσημα επιδημιολογικά στοιχεία, η Ελλάδα ανέφερε 2.193 κρούσματα ηλαράς και 2 θανάτους το 2018, καθώς και 28 κρούσματα, αλλά ευτυχώς κανέναν θάνατο για το πρώτο μισό του 2019, από τον Ιανουάριο δηλαδή ως τον Ιούνιο. Όλες αυτές οι ασθένειες, όλοι αυτοί οι που προκαλούν και τα μικρόβια που προκαλούν αυτές τις ασθένειες, είναι ένα βιολογικό όπλο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Είναι το ότι υπάρχει το αντιεμβολιαστικό, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν γονείς που είναι αδιάφοροι, υπάρχουν γονείς που νομίζουν ότι τα εμβόλια μπορούν να κάνουν κακό. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων που σκέφτονται αρνητικά για τον εμβολιασμό. Όμως πιστεύω ότι και το κράτος και εμείς σαν γιατροί προσπαθούμε για το καλύτερο. Ο εμβολιασμός είναι απαραίτητος. Σε νέα από τον κόσμο, 2 νεκροί από χιονοστιβάδα στις Άλπεις. Στην ίδια στιγμή τρόμος επικρατεί και πάλι στο Λονδίνο μετά τις νέες επιθέσεις. Το θάνατο 20χρονων Ιταλών προκάλεσε μια χιονοστιβάδα στο Μον Μπλάν των Άλπεων. Οι νεαροί σκιέρ έκαναν κατάβαση εκτός πίστας προς μια χαράδρα και πιθανότατα προκάλεσαν με το πέρασμά τους την κίνηση ενός τεράστιου όγκου χιονιού, ο οποίος και τους παρέσυρε. Ένας άλλος σκιέρ που βρισκόταν στην περιοχή είδε τι συνέβαινε και ειδοποίησε την πολιτική προστασία, όμως όταν έφτασε στο σημείο το ελικόπτερο ήταν ήδη αργά. Οι διασώστες εντόπισαν τις ορούς των 2 νεαρών. Περίπου 1,5 μέτρο χιονιού έχει πέσει τα τελευταία 24 ώρα στην ιταλική πλευρά του Mont Blanc. Το 2018 τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα στο υψηλότερο όρος της Ευρώπης. Περαστικοί που πηγαίνουν στη δουλειά τους και οχήματα στον δρόμο. Όμως στην περιοχή γύρω από την γέφυρα του Λονδίνου τίποτα δεν είναι ίδιο. Κάποιοι κάτοικοι λένε πως θέλουν να φύγουν. Δεν μπορούν πλέον να ζουν εδώ. Λυπάμαι πολύ γι' αυτό, αλλά τους καταλαβαίνω. Είναι σαν να ξαναζούμε την επίθεση του 2017. Είναι σαν να γυρίζουμε στο παρελθόν.
Είναι η δεύτερη επίθεση με μαχαίρι στην ίδια περιοχή μέσα σε 3 χρόνια. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που έχει συμβεί και φοβούνται πως θα ξαναγίνουμε στόχος. Κάποιοι από τους καταστηματάρχες της περιοχής πιστεύουν πως αυτές οι δύσκολες στιγμές ενώνουν τους ανθρώπους. Είναι περίεργο, μα τέτοιες επιθέσεις μας φέρνουν κοντά, μας ενώνουν. Καταλαβαίνουμε πως δεν μας χωρίζουν πολλά και πως πρέπει να στέκεται ο ένας στο πλευρό του άλλου. Ισχυρή αστυνομική παρουσία και συνεχείς περιπολίες σε όλο το κέντρο του Λονδίνου. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι πολίτες πρέπει να νιώθουν ασφαλείς. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο στην εκκλησία αφού νιώθουν πως η ζωή τους γίνεται στόχος τρομοκρατών για δεύτερη φορά. Έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας σε πολλούς ανθρώπους που πονούν και νιώθουν συντετριμμένοι. Προσευχόμαστε μαζί τους και προσπαθούμε να κλείσουμε τις πληγές τους. Όμως εδώ σκαλίζουμε παλιές πληγές. Σκέφτομαι και τον πόνο των συγγενών των 8 ανθρώπων που δολοφονήθηκαν πριν από 2,5 χρόνια. Πρέπει να περνούν πολύ δύσκολα. Ο Δήμος του Λονδίνου έχει καλέσει τους πολίτες σε ανοιχτές συζητήσεις. Εκεί οι κάτοικοι θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους, τους φόβους τους, ενώ θα προτείνουν και τρόπους βελτίωσης των μέτρων ασφαλείας στην περιοχή τους. Στόχος του Δήμου είναι να μην επικρατήσει κλίμα πανικού. Δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης Τρίπολης. Υπηρετούμε την καθημερινότητά σας. Τώρα, για τις λεξιπρόθεσμες οφειλές σας, 100 δόσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου. 24 ώρες στη διάθεσή σας. Τηλέφωνο 271-0-223-223. ΔΕΙΑ Τρίπολης, στην πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον νομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση Best. Μην ξεχάσετε στις 10 παρατέταρτο την αθλητική εκπομπή Κυριακή στα Σπορ με όλη την αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Από όλους εμάς, ευχές για καλή συνέχεια.